Immanuel Wallerstein, «Το τέλος των κρατών», από μαγνητοφώνηση Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο «Εθνικισμός». Σύμφωνα με τη συνήθη ανάλυση των περισσότερων μελετητών, ο εθνικισμός είναι φαινόμενο του 19ου αιώνα. Δεν διαφωνώ με αυτήν την εκτίμηση. Πριν από τον εθνικισμό υπήρχαν τα κράτη. Η έννοια όμως του εθνικού φρονήματος των λαών δεν ήταν ισχυρή στα τότε υπάρχοντα κράτη. Αρκεί να σκεφτούμε τη Γαλλία στη Γαλλική Επανάσταση. Ο μισός πληθυσμός δεν μιλούσε τη γαλλική γλώσσα. Υπάρχει μια φράση στο βιβλίο «Η Ιωάννα της Λορένης», όπου συζητούν για το αν η Ιωάννα πρέπει να καεί στην πείρα ή όχι. Και κάποιος λέει «Αυτοί οι Πικάρδοι ονομάζονται Γαλλοί». Οπότε γεννάται το ερώτημα «Από πού προέκυψε ο εθνικισμός?». Είναι σαφές ότι αναδύθηκε ως μέθοδος από ενοποιητικούς παράγοντες μέσα στο κράτος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των ταξικών αγώνων. Ενωμένοι οι Γάλλοι μπορούσαν να κατακτήσουν τους Αλγερινούς. Έτσι θα δινόταν τέλος στην ανησυχία που προκαλούσαν οι ταξικές σχέσεις μέσα στη Γαλλία. Αυτή η μέθοδος ως ένα σημείο είχε μεγάλη επιτυχία. Επίσης, ο εθνικισμός ξεπρόβαλε στην περιφέρεια ως μηχανισμός μάχης για την ισότητα. Θέλουμε να είμαστε ίσοι με τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς, θέλουμε ένα κράτος και ένα εθνικιστικό κίνημα. Η Ελλάδα είναι ένα καλό παράδειγμα, όπως και άλλα κράτη. Έτσι, ο εθνικισμός γίνεται ένας μηχανισμός ενοποίησης κινημάτων. Όταν δημιουργείται ένα νέο κράτος, η καθιέρωση μιας ενιαίας γλώσσας, πολιτισμού κτλ. Επιτυγχάνεται μέσω δύο μηχανισμών. Ένας βασικός μηχανισμός είναι το δημοτικό σχολείο. Ο δεύτερος μηχανισμός, για άντρες μόνο, είναι ο στρατός. Και οι δύο μηχανισμοί επιτυγχάνουν εθνικούς στόχους. Το φαινόμενο του εθνικισμού στον μετασοβιετικό κόσμο και στα Βαλκάνια γενικότερα διαφέρει από τον ιστορικό εθνικισμό. Ο ιστορικός εθνικισμός ήταν απίστευτα αισιόδοξος. Έλεγαν «Αν ιδρύσουμε το κράτος μας, ο κόσμος θα είναι καλός, θα υπάρχει ισότητα, θα αλλάξουμε τον κόσμο». Ήταν ένα φαινόμενο με θετική κατεύθυνση. Αυτές οι δομές όμως κατέρευσαν στη Ιουγκοσλαβία, στη Σοβιετική Ένωση, στην Τσεχοσλοβακία, οι οποίες ήταν οι μόνες ομοσπονδιακές δομές. Όσες δομές δεν ήταν ομοσπονδιακές παρέμειναν. Οι ομοσπονδιακές δομές κατέρευσαν εξαιτίας της πορείας της ομοσπονδίας. Πήραν λοιπόν υπάρχουσες πολιτικές μονάδες όπως η Βοσνία, η Μακεδονία, η Ουκρανία που είχαν ανεξάρτητη κυβέρνηση και δομές και κινήθηκαν προς την ανεξαρτησία και την εσωτερική συνοχή μέσω ενός εθνικού ξεκαθάρισματος. Αυτό το εθνικό ξεκαθάρισμα ίσως δεν ακούγεται καλά, αλλά είναι κάτι που πάντα γινόταν. Είναι όμως ένας ιδιαίτερα αμυντικός και απεσιόδοξος τρόπος δημιουργίας ενός κράτους. Οι άνθρωποι που δημιουργούσαν όλα αυτά κινούνταν από το φόβο μήπως εκτοπιστούν από άλλους. Στην περίοδο μετά το 1960, ο εθνικισμός έχασε την έννοια της απελευθέρωσης
σε εισαγωγικά. Το τέλος των κρατών είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα που σχετίζεται με την αλλαγή του κόσμου. Προς το παρόν, τα κράτη υπάρχουν. Πιστεύω όμως ότι κλονίζεται η πεποίθηση ότι τα κράτη είναι αποτελεσματικοί μηχανισμοί που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Κεφάλαιο Καπιταλισμός. Ένα παγκόσμιο σύστημα σε κρίση. Θυμηθείτε την αρχική μου θέση, ότι όλα τα ιστορικά συστήματα έχουν μία αρχή. Επίσης, τα ιστορικά συστήματα έχουν μία φυσιολογική πορεία. Η λειτουργία τους βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες. Κάποια στιγμή όμως επέρχεται η κρίση και το τέλος τους. Αυτό συμβαίνει σε όλων των ειδών τα συστήματα, τα φυσικά, τα βιολογικά, τα ιστορικά, τα κοινωνικά. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αλλά πρέπει να αναφέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες συμβαίνουν όλα αυτά. Τα ιστορικά συστήματα λειτουργούν όπως κάθε άλλο σύστημα. Υπάρχουν μηχανισμοί μέσα στην ίδια τη δομή τους που επαναφέρουν συνεχώς την ισορροπία. Η πορεία ενός συστήματος είναι άλλοτε ανωδική, άλλοτε καθοδική. Οι μηχανισμοί εξισορροπούν το σύστημα. Επίσης, κάθε σύστημα έχει ένα κυκλικό ρυθμό για διάφορους λόγους. Δεν επανέρχεται ποτέ στο σημείο όπου βρισκόταν. Σε ένα διάγραμμα, η πορεία αυτή περιγράφει την κυκλική τάση του συστήματος. Αν μετατρέψουμε αυτές τις κυκλικές τάσεις σε ποσοστά, παραδείγματος χάρη 20% ή 30% και ούτω καθεξής, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100%. Άρα, το σύστημα κινείται μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί να προσεγγίσει τα ασύμπτωτα σημεία. Το επιχείρημά μου είναι ότι η παγκοσμιοποίηση προσεγγίζει πολλά ασύμπτωτα ταυτόχρονα που επηρεάζουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίου. Η παγκοσμιοποίηση είναι ρητορικός όρος των τελευταίων 15 ετών. Όσοι χρησιμοποιούν τον όρο παγκοσμιοποίηση ισχυρίζονται ότι περιέχει το καινούριο. Αν τους ρωτήσεις όμως ποιο είναι αυτό το καινούριο, συσσαγωγικά, θα μιλήσουν για τις αλλαγές στην τεχνολογία και την κοινωνία της πληροφόρησης. Ειλικρινά, δεν θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία είναι καινούρια. Ασφαλώς, οι πληροφορίες σήμερα ρέουν πολύ ταχύτερα, αλλά η ροή των πληροφοριών είναι ένα σταθερό φαινόμενο των τελευταίων 400-500 ετών. Δεν έχω πιστεί λοιπόν ότι είναι κάτι καινούριο. Ένα δεύτερο καινούριο σε εισαγωγικά στοιχείο που αναφέρουν είναι ο υποχρεωτικός ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά. Πιστεύω ότι εδώ και 4-5 αιώνες πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί αν θέλουμε να έχουμε επιτυχία στην παγκόσμια αγορά. Το τρίτο καινούριο σε εισαγωγικά στοιχείο που αναφέρουν είναι ότι τώρα η παραγωγή είναι παγκόσμια, όχι τοπική. Πρόσφατα έκανα μία έρευνα και διαπίστωσα ότι τα κύρια προϊόντα του 17ου και 18ου αιώνα ήταν παγκόσμια εκείνη την εποχή. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε εισαγωγικά. Όλα τα στοιχεία που αναφέρουν ως καινούρια σε εισαγωγικά δεν είναι. Είναι λογικό, λοιπόν, να αναρωτηθούμε γιατί τα λένε. Αυτό ακριβώς αναφέρω όταν λέω ότι είναι ρητορικός όρος. Πιστεύω ότι είναι τμήμα μιας πολιτικής κατεύθυνσης που επέφερε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης προκειμένου να εδραιωθεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Η κυρία Θάτσερ περιέγραψε την κατάσταση αυτή με τη φράση «Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση».
είναι ένας τρόπος να πιστούν οι κυβερνήσεις ότι δεν μπορούν να προβάλλουν φραγμούς στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών. Η προσπάθεια να επιτευχθεί ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών έχει ξεκινήσει πριν 4 με 5 αιώνες. Είναι μια προσπάθεια που υποστηριζόταν πάντα από όσους είχαν συμφέροντα από αυτήν την κατάσταση, ενώ όσοι ζημιώνονταν αντιστέκονταν. Είναι ένα κυκλικό φαινόμενο αυξομοιωμένου ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Τα τελευταία 10-15 χρόνια η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων είναι αυξημένη και, όπως φαίνεται, θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως το στοιχείο δεν είναι καινούριο, είναι η προσπάθεια επιβολής μιας θέσης. Από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι υπάρχει ένα νέο στοιχείο, το οποίο η παγκοσμιοποίηση δεν μας αφήνει να δούμε. Αυτό το καινούριο στοιχείο είναι ο λόγος που εγώ μιλάω για αλλαγή σε εισαγωγικά, όχι για παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για τη δομική κρίση του παγκόσμιου συστήματος.